και το Επιμελητήριο και τον Εμπορικό Σύλλογο. Και είπαμε το εξής, παιδιά, όταν θέλετε να ανεβάσουμε τον τουρισμό στην πόλη και να είναι ανοιχτά τα μαγαζιά και να είναι αυτά και να είναι εκείνα, όταν έρχεστε και λέτε, καταρχήν βλέπετε ότι σας έρχεται στο κεφάλι μια ιστορία που λέγεται «Ανοίγουμε τις Κυριακές». Αυτό το διεκδικούν τα μεγάλα εμπορικά κέντρα και προφανώς θα το κερδίσουν. Σε όλα τα μέρη της Ευρώπης έχουμε κάθε χρόνο όλο και περισσότερα μαγαζιά τα οποία δουλεύουν την Κυριακή. Αντί λοιπόν να λέτε να μην ανοίγουν τα μαγαζιά, κοιτάτε να δείτε πώς θα μπορείτε να ανταποκριθείτε σε αυτό. Κάντε συμφωνίες με το προσωπικό. Να ανοίγετε την Κυριακή και να μην είστε κλειστά μία μέρα. Ποια είναι η πιο κακή μέρα της εβδομάδας, κλείστε εκείνη την ημέρα. Όταν πηγαίνεις σε άλλες πόλεις και βλέπεις ότι τα μαγαζιά δουλεύουν, τα πιο πολλά δουλεύουν τις Κυριακές και πόλεις οι οποίες έχουν τουριστικό ενδιαφέρον, έτσι. Δεν λέω να ανοίγουν όλα καθαρά και μην πει κανένας ότι θα γίνουν εργαζόμενοι. Οι εργαζόμενοι μπορούν να υπερασπιστούν τα δίκαιά τους εξαιρετικά καλά και να κάνουν αυτές τις συμφωνίες με τους όποιους εργοδότες, διότι ξέρουμε ότι οι επαγγελματίες που έχουν 2 και 3 και 4 άτομα προσωπικό δεν είναι οι στιγμοί εργοδότες των πολυεθνικών που να μην πω τι άλλο κάνουν. Λοιπόν, με αυτή τη λογική είναι, πρέπει να βρούμε τρόπους να αναπτύξουμε καλύτερα και το εμπόριο στη Θεσσαλονίκη και τη διαχείριση των πραγμάτων στη Θεσσαλονίκη. Έτσι ώστε και αυτά φυσικά είναι ευθύνη ως μια πράγματα του Δήμου. Είπατε για την Επιτροπή Τουρισμού, είπε ο Βασίλης, να γίνει μια διεύρυνση. Δεν μπορεί να γίνει διεύρυνση. Η Επιτροπή, η πολιτική του Δήμου είναι συγκεκριμένη και ξεκαθαρισμένη. Σε αυτήν κρίνεται και με αυτήν θα κριθεί. Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να μιλάει με τις παραγωγικές τάξεις, να παίρνει τις γνώμες τους και να εκφράζει με τις αποφάσεις που θα πάρει, να εκφράζει αυτή την πολιτική. Επομένως, ξεχάστε για θέματα διεύρυνσης της Επιτροπής Τουρισμού. Εκείνο το οποίο είναι το πιο σημαντικό ίσως απ' όλα είναι το ότι ο Δήμος μετέχει στον Οργανισμό Προώθησης και Προβολής του Τουρισμού. Εγώ είχα την τύχη και την ατυχία να ανακατευτώ σε αυτή τη ιστορία τώρα τελευταία και ανέλαβα, ας πούμε, την Προεδρία σε αυτόν τον οργανισμό με μια προϋπόθεση, ότι παιδιά, αυτό είναι το εργαλείο της εφαρμογής όλων των τουριστικών πραγμάτων της πόλης. Θα πρέπει να του δώσουμε πολύ σημαντική σημασία. Θα πρέπει να αναμορφώσουμε ίσως το καταστατικό, γιατί ο Οργανισμός Τουριστικής Προβολής, σας διαβεβαιώ, ότι είναι μόνο κρατικά τέτοια εργαλεία. Είναι δήμοι, είναι νομαρχίες, είναι δεν ξέρω τι. Οι άνθρωποι εξορισμού αυτοί οι οργανισμοί εξορισμού δεν ξέρουν το αντικείμενο. Δεν ξέρουν να διαχειριζούν τουριστικά πράγματα. Λοιπόν, αν δεν αλλάξουμε το καταστατικό και αυτό το εργαλείο του τουρισμού, μια και μιλάμε για τουρισμό, δεν το κάνουμε τέτοιο ώστε να μπορεί να διαχειριστεί αυτά τα πράγματα, μια τρύπα στο νερό θα κάνουμε πάλι. Αυτός ο οργανισμός τα τελευταία 4 χρόνια ήταν πλήρως ανενεργός. Λοιπόν, δεν γίνεται, δηλαδή θα σηκωθούν και επαγγελματίες, πληρώνουν τέλος παρεπιδημούνων. Ανταποδοτικό το τέλος. Μόνο αυτό σας λέω και δεν λέω για το θέμα τίποτα άλλο. Είπε η κυρία Ευθυμίου για τη Ροτόντα. Η Ροτόντα, κυρία Ευθυμίου, είχαμε μια συνάντηση με τον προκαιρού, με την σωματείο των εργαζόμενων, αυτών που έχουν τις καφετερίες εκεί, και έχουμε και αύριο νομίζω μια συνάντηση, αύριο μεθαύριο, δεν θυμάμαι, όπου το σκεπτικό είναι ένα. Το σκεπτικό του Δήμου είναι να χρησιμοποιηθεί η Ροτόντα σε ένα από τα κύρια σημεία εκδηλώσεων πολιτισμού. Είστε πολύ μικροί, δεν το θυμάστε τα γεγονότα που είχαν γίνει τότε στη Ροτόντα και είχε πάρθει μια απόφαση για το διοικητικό και εκκλησία, να γίνει μόνιμη εκκλησία. Λοιπόν, τότε είχε πάρθει μια απόφαση 3 φορές το χρόνο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για λειτουργία η Ροτόντα. Και καλά θα κάνει να χρησιμοποιηθεί σε λειτουργία. Αλλά τις υπόλοιπες φορές το χρόνο θα διεκδικήσουμε να είναι κέντρο πολιτιστικών εκδηλώσεων. Είναι εξαιρετικός ο χώρος, είναι ασφαλής. Και έτσι, με βάση αυτό το σκεπτικό, το ότι αυτό μπορεί να είναι ένα κεντρικό σημείο εκδηλώσεων πολιτιστικών, θα πρέπει όλη η γύρω περιοχή να αναπτυχθεί. Η ανάπλαση του να κάνεις ένα πεζοδρομιάκι ωραίο και να κάνεις και ένα παγκάκι ωραίο, δεν είναι αυτό. Αυτό είναι εκ των όρων του Κάνεφ. Η ανάπλαση είναι τι επαγγέλματα θα αναπτύξεις εκεί, πώς θα εξυπηρετήσεις τον κόσμο που έρχεται, πού θα βάλεις τα πούλμα που πιθανόν να έρχονται, πού θα βάλεις το παρεμπόριο που πιθανόν θα παρισφρεί και πού θα βάλεις και τα κακοποιητικά στοιχεία. Διότι μην ξεχνάμε ότι σε όλα τα μέρη του κόσμου, όπου υπάρχει πολυκοσμία, υπάρχει και γενικώ από πορτοφολάδες μέχρι δεν ξέρω τι άλλο. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το αστυνομεύσουμε καλά. Και η αστυνόμευση δεν γίνεται μόνο με την αστυνομία, γίνεται και με αυτεπιστασία. Λοιπόν, αυτό το οποίο κάνουμε σαν πρόταση σε όλους τους επαγγελματίες, και αυτό και αφορά
και τα τραπεζοκαθίσματα και όλα τα άλλα. Είναι παιδιά, ελάτε να κάνετε συστήματα αυτοελέγχου. Δηλαδή, μην έχετε το φόβο το αστυνόμο ότι θα έρθει να σου κόψει κλίση. Βάλτε κανονισμού λειτουργία στι γειτονιέ τη μεταξύ σα. Είτε λέγεται πλατεία του τέλου αυτή, είτε λέγεται ρωτώντα αυτό, είτε λέγεται νέα παραλία. Βάλτε κανονισμού λειτουργία και αυτόν ο οποίο δεν υπακούει στα αυτά, τον καταγγέλλετε. Δεν μπορείτε μεταξύ σα να καταγγείλετε. Τότε θα πέβαια στον οποίο, αλλά τότε θα του κόψει το κεφάλι. Αν δεν μπορεί δηλαδή το ίδιο το επάγγελμα, ο ίδιο επαγγελματία, αν δεν μπορούν να αυτοελέγχονται, τότε θα επέμβει ο νόμο ο οποίο θα είναι πάρα πολύ πιο αυστηρό από την διαδικασία την οποία θα προβλέπει αυτή. Αυτή είναι η δική μα εισήγηση. Αν το δεχτούν, χαλό. Αν δεν το δεχτούν, κακό του κεφάλι του. Τώρα, όσον αφορά το παραδοσιακό συγκρότημα. Το παραδοσιακό συγκρότημα, τα Δημήτρια, η Πινακοθήκη, η καστική πολιτική. Ο Δήμος δεν έχει αυτή τη στιγμή η καστική, γενικώς πολιτιστική πολιτική. Δεν έχει μια ξεκαθαρισμένη άποψη, τουλάχιστον από τις υπηρεσίες αυτές που καταλαβαίνουν. Τα Δημήτρια είναι ένα σούπερ μάρκετ εκδηλώσεων. Φίλοι, τι μήκη, ό,τι προλαβαίνουμε για ένα τρίμηνο. Η πρόθεση δική μου, και εκεί καπελώνω λιγάκι τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Τουρισμού, η πρόθεση είναι να μαζέψουμε τους ενδιαφερομένους, τους άμεσα ενδιαφερομένους που θα πει τη Δημοτική Αρχή και να εισηγηθούμε, να συζητήσουμε και να εισηγηθούμε μια πολιτική η οποία θα αφορά την πολιτιστική πολιτική της πόλης. Είτε λέγεται αυτό Πινακοθήκη, είτε λέγεται αυτό μουσικές και συγκροτήματα παραδοσιακά ή μη, είτε λέγεται οτιδήποτε. Εκείνο που πρέπει να σας τονίσω είναι ένα πράγμα. Έχουμε στην πόλη ένα μέγαρο μουσικής. Το Μέγαρο Μουσικής είναι ένας αυτόνομος οργανισμός, ο οποίος είναι αυτός που είναι ένα πολύ ωραίο κτίριο. Τυχαίνει να είμαι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Αλλά θλίβομαι γιατί αυτό το κτίριο είναι ερημωμένο, δεν έχει εκδηλώσεις. Αυτό πρέπει να ζει όλη την ημέρα. Λοιπόν, πρέπει να πιέσουμε το Μέγαρο Μουσικής μέσω της πολιτικής του Δήμου, να το πιέσουμε να λειτουργεί περισσότερο. Μέγαρο Μουσικής λέγεται αυτό, Βαφουπούλιο λέγεται αυτό, όποια άλλα όργανα υπάρχουν.